Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ήρθαμε. Ξέρω δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που πάλευε επί δεκαετίες να είναι στη Βουλή, δεν πάλευε για να γίνει πρόεδρος, να έχει παραπάνω ασφάλεια, να έχει γραφείο στο κοινοβούλιο κλπ. Πάλευε για κάτι μεγαλύτερο, κάτι ενώ πιο ουσιαστικό, που στον πυρήνα του δεν είχε μόνο τα προνόμια. Αλλά από την άλλη, εσείς αντιδράτε σε αυτό που φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Αυτό δηλαδή που επέλεξε ο λαός, ένα σχεδόν 4% του ελληνικού λαού, να έχετε μια κοινοβουλευτική θητεία ως κόμμα, να το ακυρώσουν, να το διαλύσουν το κόμμα σας. Και όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί νωρίτερα, αργότερα. Τι συμβαίνει, θέλετε να μας πείτε, τι έχετε καταλάβει ότι συμβαίνει? Εμάς πριν 2 χρόνια έφυγε ένας βουλευτής και κατέληξε μετά από 1 μήνα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κάρας. Ήταν ο πρώτος, ναι. Μετά από άλλους 5-6 μήνες έφυγε μια κυρία και κατέληξε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η εποχή που μάζευε ψήφους ο κύριος Τσίπρας, προφανώς για τις πρέσπες, για να ψηφίσει αυτό που σκοπεύει να ψηφίσει στο Μακεδονικό. Από εκεί και πέρα είχαμε βρει μια σχετική ηρεμία, μέχρι ότου δεχθήκαμε ένα ανυποψίαστο χτύπημα, απροσδόκητο χτύπημα από έναν κύριο Κατσιαντώνη, ο οποίος είναι από τη Λάρισα, τον οποίο είχαμε βάλει στο συνδυασμό, τον είχα γνωρίσει λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, για να βοηθήσει λίγο να αναπτύξουμε σχέση με την ομογένεια της Αμερικής. Αυτό προσδοκούσαμε και δεχτήκαμε ένα χτύπημα ύπουλο, ενώ αρχικά γράφαν οι εφημερίδες ότι είναι υπέρ του να ψηφίσει τις πρέσπες, ότι ήταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας, έτσι είχε γράψει 2 φορές το Έθνος, ότι είναι υπέρ του να ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Ευνηδίως αλλάζει στάση και βγαίνει και λέει δεν ψηφίζω τις πρέσπες, και φεύγει από μας χωρίς να μας ενημερώσει και πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάλι λέμε δεν βαριέσαι. Όλοι αυτοί βέβαια είχαν παραβιάσει ένα κανόνα. Επειδή είναι με λίστα εκλογές αυτές που έγιναν το Σεπτέμβριο του 2015, το έντιμο θα ήταν να παραδώσουν την έδρα και να πάνε όπου θέλουν. Ο βουλευτής άμα διαφωνεί με το κόμμα του και καταλήξει ότι δεν του αρέσει η Ένωση Κεντρών, το πρέπον είναι να πάει να δώσει την έδρα και να πάει σε όποιο κόμμα θέλει και να λέει ό,τι θέλει, να μας κατηγορεί, δεν με ενδιαφέρει. Η παράδοση όμως της έδρας, γιατί η έδρα δεν του ανήκε, δηλαδή όσοι ψηφίσαν στη Λάρισα δεν ψηφίσαν τον Κατσαντώνη, μετά τις εκλογές είδανε τον Κατσαντώνη, που όταν είδανε ποιος είναι ο πρώτος που είχα βάλει εγώ με λίστα. Η Ένωση Κεντρών ψήφισαν και επικαλούμε όλη τη Λάρισα, ας βρεθεί ένας να μου πει ότι ψήφισε την Ένωση Κεντρών λόγω Κατσιαντώνη. Σε όλη τη Λάρισα, ακόμη και στην Ελασσόνα. Ο ίδιος ο βουλευτής λέει ότι την πρώτη φορά που ήταν με Σταυρό, το ότι βγήκε πρώτος, δεν του το χαρίσατε εσείς. Δεν ήταν εμείς. Όχι, δεν είχε βάλει. Ο Κατσαντώνης έβαλε μόνο το Σεπτέμβριο. Δεν τον είχαμε ήταν μόνο το Σεπτέμβριο. Το Γενάρη. Okay. Μόνο το Σεπτέμβριο ήταν. Okay. Δεν είναι, όπως και ο κύριος Φωκάς, αυτός που έφυγε χθες στη Θεσσαλονίκη, ήταν το Σεπτέμβριο μόνο το 2015. Μάλιστα. Τον Ιανουάριο δεν ήταν. Λοιπόν, καταλάβατε. Τώρα όλα δείχνουν ήταν ότι η πρώτη φορά Σεπτέμβριο. Όλα δείχνουν ότι ναι, τελευταία πόλη που θα έχετε θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα στο κόμμα σας. Από εκεί και πέρα το κόμμα διαλύεται. Εσείς είχατε πει ότι βγήκε στη μέση ο κύριος Φωκάς, ενώ η διαφωνία σας ήταν με τον κύριο Σαρίδη. Ήταν το απρόσμενο η περίπτωση, ναι, πάλι, Φωκά. Έτσι. Και με αυτόν με τον κύριο Σαρίδη δεν είχαμε καμία πολιτική διαφωνία.
δηλαδή επί κάποιου θέματος ότι ήταν αντίθετος. Έγινε ένα επεισόδιο με ένα βουλευτή στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Καβαδέλα, τον οποίον δεν άφησαν να περάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η πρόσκλησή του αφορούσε την 8η Σεπτεμβρίου, ενώ εκείνος προσήλθε στις 12 Σεπτεμβρίου να μπει. Δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο και ο κύριος Σαρίδης εμφανίστηκε θυγμένος από την ενέργεια του συναδέλφου του, που αυτή είναι η δουλειά του Προέδρου του κόμματος να καλέσει απολογία τον κύριο Καβαδέλα. Δηλαδή όταν υποπέσει ένα ατόπιμα ένας βουλευτής, απολογείται στον Πρόεδρο του κόμματος πρωτευόντως, γιατί αυτός έχει το τιμόνι και αυτός έχει την ευθύνη του κόμματος. Εκεί έκανε λάθος ο κύριος Σαρίδης και μπήκε στο παιχνίδι μέσα και άρχισε να βγαίνει σε ραδιόφωνα κατηγορώντας τον συνάδελφο. Σα όσα είπε ο κύριος Σαρίδης είχε δίκιο. Αλλά αυτό έφερε την ανταπάντηση από τον άλλο συνάδελφο και μέσα σε 2-3 μέρες κάνανε το κόμμα ανωκάτω. Δύο άνθρωποι. Κάνανε το κόμμα χωρίς να υπάρχει πολιτική διαφωνία. Εγώ έχω άλλο τρόπο να ηρεμώ τα πράγματα. Θα καλούσα σε απολογία τον κύριο Καβαδέλα, θα υπέγραφε έγγραφη συγγνώμη προς την διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης και θα έλεγε το ζήτημα. Όπως και ο Φωκάς είχε προ τετραμήνου κάνει ένα σοβαρό ατόπιμα που είχε πει να καεί τον Ναι, βουλή. Ήταν ο γνωστός, να το θυμίζουμε αυτό όμως, να τις θυμίζουμε αυτές τις συμπεριφορές που συμμετείχε σε αυτά τα κρέα συνθήματα, έτσι. Σήμερα. Και είχε πει μάλιστα και ότι ο κύριος Σαββίδης δεν είχε όπλο, που το είχε δει όλη η Ελλάδα, δεν το είχε δει ο Φωκάς. Ναι. Εγώ παρά τα αυτά, γιατί ήταν και αυτό μεγάλο ατόπιμα του κύριου Φωκά, τον κάλεσα, έκανε έγγραφη συγγνώμη και παρακάλεσα τον κύριο Βούτσι να ξεπεραστεί το ζήτημα, να του δώσει μια ευκαιρία. Είναι βαρύτατο που όλη η Ελλάδα έβλεπε το όπλο και εκείνος έκανε το στραβό, ότι δεν είχε όπλο ο Σαββίδης. Καταλάβατε. Ή και που βγήκε σε μια εξέδρα και φώναζε να καεί και λοιπά η Βουλή. Δεν είναι ωραία πράγματα για ένα βουλευτή. Αν πιστεύει ο βουλευτής ότι είναι η Βουλή αυτό που έλεγε ο κύριος Φωκάς, έπρεπε να υποβάλει την παραίτησή του. Μάλιστα. Λοιπόν, το σώσαμε το θέμα. Και γιατί το έσωσα, γιατί δίνω τέτοιες λύσεις, γιατί ήμασταν μόνο 7 και δεν είχαμε τα περιθώρια με το παραμικρό αδίκημα να διώχνω. Να πω και την αλήθεια, αν είχα 30 βουλευτές θα τους είχα διαγράψει όλους. Να λέμε την αλήθεια. Όταν έχεις 7 βουλευτές και ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι πρέπει να σου μείνουν τουλάχιστον 5. Πρόεδρε, σας κατηγορούν. Δεν μπορείς να παίρνεις. Σας κατηγορούν όλοι για έλλειμμα δημοκρατίας. Ότι δηλαδή όλοι, ενώ όσοι φύγαν και όσοι γκρινιάζουν, ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας στο κόμμα σας, ότι είναι ενός ανδρός αρχή και ότι δεν τηρούνται όσα συμφωνούνται συνήθως σε ευρείες συμφωνώ. Να δώσω μία απάντηση. Εμένα αν έρθετε στο γραφείο μου ή στη Βουλή ή στην Καρόλου στην Αθήνα, θα μπείτε στο γραφείο μου χωρίς να δείτε απ' έξω ιδιαίτερους. Και στη Βουλή χωρίς ραντεβού με δέχονται όλοι. Έρχονται για άλλες αιτίες στη Βουλή. Περνάνε από το γραφείο μου, λέει, έχει χρόνο ο κύριος Λεβέντης. Και να είμαι απασχολημένος με επιτροπές, σηκώνομαι και τους δέχομαι. Είμαι ο άνθρωπος που με βρίσκει ανά πάσα στιγμή. Ενώ είμαι σίγουρος ότι το Μητσοτάκη, τη Γεννηματά, το Τζίπρα, δεν θα τους δεις. Θα δεις ένα παρατρεχάμενο. Εγώ είμαι ο ίδιος που κοιτάω τον άλλο στα μάτια και αν ζητάει κάτι που δεν γίνεται, του λέω δεν γίνεται. Αν μπορώ να μεσολαβήσω, παίρνω εκείνη την ώρα τηλέφωνο και μεσολαβώ για κάτι νόμιμο. Αυτός είναι ο Λεβέντης. Τώρα για το έλλειμμα δημοκρατίας, αν λέγανε αλήθεια, θα φαινόταν από τη στάση τους. Αυτοί πήγανε σε άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν ήταν κεντρός ο Κατσαντώνης και είχε παράπονα από το Λεβέντη.
Είχε παράπονα από το Λεβέντι. Θα παρέδιδε την έδρα, όπως λέει η ηθική, αφού τον, ο πρόεδρος δεν αντιπροσωπεύει αυτό που νόμιζε, ο κύριος Κατσέντονης. Θα παρέδιδε την έδρα, ωραία και καλά, και μετά θα πήγαινε σε όποιο κόμμα ήθελε. Αυτός βούτυξε την έδρα από εμάς και την πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή η Λάρισα έχει ψηφίσει Ένωση Κεντρών και ο Μητσοτάκης λέει ότι έχει ένα βουλευτή παραπάνω. Κλέψανε την έδρα. Καταλάβατε. Άρα ένας άνθρωπος που κλέβει την έδρα από ένα κόμμα που έκανε 40 χρόνια να μπει στη Βουλή με αγώνες και την πάει στους Μητσοτάκηδες, μπορεί να λέει την αλήθεια. Μπορεί να λέει την αλήθεια. Πείτε μου τώρα κάτι. Κρίνετε εσείς. Εσείς βλέπετε, γιατί η αλήθεια ότι έχουν διασπαρεί και στο ΠΑΣΟΚ, όπως λέτε αρχικά, στον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, στη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε οι δυο, ο κύριος Φωκάς και ο κύριος Σαρίδης, που θα καταλήξουν. Έχουν διασπαρεί. Άρα δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι σχέδιο. Για τον κύριο Σαρίδη δεν είναι βέβαιο ότι θα φύγει. Μιλήσατε με τον κύριο Σαρίδη. Ξέρει. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαρίδης είναι ο νούμερο 5. Ναι. Και ξέρει ότι αν κάνει το παραμικρό θα γραφτεί ιστορία. Θα μας κάνει ήρωες. Επομένως νομίζω ότι θα δείξει σοφροσύνη. Εσείς μιλάτε με τον κύριο Σαρίδη. Ότι... βεβαίως μιλάμε. Όχι, ενώ από τα γεγονότα και δόθε. Όχι να μιλήσατε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τις τελευταίες 2-3 μέρες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα ήμασταν 3 ώρες. Και του είπα, αν δεν παρενέβαινες στην υπόθεση Καβαδέλα και με άφηνες εμένα να τον καλέσω σε απολογία, δεν θα είχε μάθει κανένας τίποτα. Και θα είχε ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία. Ενώ έκανε στην τρίχα τριχιά και αρχίσαν και γράφανε διάλυση. Δεν θα είχε γίνει τίποτα. Εσάς τι σας είπε, ό,τι μπορείτε να μεταφέρετε. Γιατί θέλετε να σας πω... φαντάζομαι για να είχατε 3 ώρες συνεδρίαση, δεν θα ήταν ήρεμη συνεδρίαση, θα είχε και τις εντάσεις της, θα είχε και τις φωνές. Ναι, είπανε τις απόψεις τους, είπανε τις απόψεις τους όλοι και είχαν αυτή την άποψη ότι εάν δεν είχε επέμβει, δεν είχε επέμβει και άφηνε το θέμα να το αντιμετωπίσω εγώ με την πείρα που έχω, θα είχε λήξει χωρίς να πειραχτεί κουνούπι. Μάλιστα. Αυτό ήταν το ζήτημα και είπαν και οι δημοσιογράφοι ότι είχε πει ότι δίνω τελεσίγραφο μέχρι την Τρίτη στον πρόεδρο να κάνει αυτό. Εκείνος έλεγε βέβαια στη συνεδρίαση ότι δεν το είπα έτσι. Είπα ότι μέχρι την Τρίτη που θα γίνει η συνεδρίαση, ότι η λέξη τελεσίγραφο ότι ήταν των δημοσιογράφων και δεν ήταν δική από εκείνο. Και δεν το αποκλείω να... Ναι, εσείς γιατί εκτιμάτε... προφορικά ελέγοντο. Εσείς εκτιμάτε, είτε παραμείνετε ως κόμμα στη Βουλή είτε όχι, ότι η δικαίωση θα έρθει στις επόμενες εκλογές, την Άνοιξη, όποτε γίνουν. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν λίγο γρηγορότερα οι εκλογές. Πού δηλαδή, τις τοποθετείτε? Ή πριν την αλλαγή του έτους, ή πριν την αλλαγή του έτους, ή αμέσως μετά. Δεν θα φτάσουμε ούτε Μάρτιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Εκεί λοιπόν πιστεύετε, για να κλείσουμε με αυτό, πρόεδρε, ναι, εκεί πιστεύετε, ναι, ότι θα έρθει δικαίωση, ναι, εκεί δηλαδή θα πάτε τόσο καλά που θα πάρετε, ας το πούμε έτσι, την εκδίκηση για ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τις... Ναι, ακούστε, εγώ δεν παίρνω εκδικήσεις. Εγώ θέλω απλά να μην αδικείται η αλήθεια. Εγώ τι φοβάμαι αυτή την περίοδο, επειδή έχει βγει μια δημοσκόπηση ότι 37% του ελληνικού λαού είναι κεντρώοι, προσπαθεί να κάνει τον κεντρό ο Τσίπρας και λέει κέντρο αριστερά. Πολεμάει να κάνει τον κεντρό ο Μητσοτάκης και λέει κέντρο δεξιά. Η γεννηματάκια αυτή προσπαθεί να κάνει την κεντρώα. Λοιπόν, προσπαθούν να ό,τι μπορούν να αφαιρέσουν, σαν να έχουν μπροστά τους ένα τσαμπί στα φύλλα και να προσπαθούν να αφαιρέσουν τις ρόγες για να μείνει γυμνό. Νομίζουν ότι δι' αυτού του τρόπου, παίρνοντας βουλευτές, ότι απογυμνώνουν το Λεβέντι. Ο Λεβέντης έχει 40 ετών αγώνες. Η Θεσσαλονίκη έκανε 38 χρόνια να με ψηφίσει. Αλλά τώρα δεν θα με εγκαταλείψει. Ξέρει ότι τα μάτια μου μιλούν
με ειλικρίνεια. Ξέρουν ότι μέχρι το τέλος το μόνο κόμμα που θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, ακόμη και να υπογράψει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, είναι η Ένωση Κεντρών. Το ξέρει καλά η Μακεδονία. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, μην νομίζουν ότι παίρνοντας βουλευτές μου αφαιρούν δύναμη, γιατί κατά σύμπτωση οι βουλευτές που έβαλα αυτοί οι 9 ήταν άγνωστοι, δεν τους ήξερε η μάνα τους. Τους έβαλα και την άλλη μέρα των εκλογών λέει ο κόσμος, για να δούμε τι είναι αυτό, ποιος είναι ο Κατσαντώνης. Α, ήταν αυτός που έβαλε ο Λεβέντη. Δεν μου δώσανε ψήφους, κύριε Πολύζο, ώστε να μου πάρουν ψήφους. Για να μου πάρουν ψήφους πρέπει να είχαν δώσει ψήφους. Δεν μου είχαν δώσει τίποτα. Απλά εισέπραξαν έναν αγώνα 40 ετών. Αυτό εισέπραξαν και αυτό πρόδωσαν αυτοί που έφυγαν. Έχετε οργή ή στενοχώρια? Ακούστε, η προδοσία να φεύγει ένας από το κόμμα του είναι βαρύτατο αδίκημα. Ο Τσίπρας έχει χάσει τον Σακελαρίδη και την Κατριβάνου και αν δεν παρέδιναν την έδρα, επειδή είχε 152 βουλευτές, θα είχε πέσει εδώ και 2 χρόνια. Είναι βαρύτατα. Το 65 ο Γεώργιος Παπανδρέου έχασε 77 βουλευτές και κατέρευσε μια κυβέρνηση με 54%. Το αδίκημα να παίρνε βουλευτές από ένα κόμμα που ψήφισε ο λαός και να τις μετράνε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αυτό το αδίκημα θα το πληρώσουν οι κλεπταποδόχοι. Οι κλεπταποδόχοι, σας υπόσχομαι, θα το πληρώσουν. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να είστε την καλά. Αγάπη μου, Σωτήρη μου, την αγάπη μου. Να είστε καλά, Πρόεδρε.